Καλημέρα anime και manga fans, Mazinger Destro εδώ, με ένα review για το νέο κεφάλαίο του Dragon Ball Super. Το 16ο κεφάλαιο ξεκινάει με μια αναδρομή στο παρελθόν, με τον Trunks να μας εξηγεί τι συνέβη τα 10 χρόνια που πέρασαν. Η ιστορία μας δείχνει τον Trunks να προπονείται στον πλανήτη των Kai με το σπαθί Zeta. Φαίνεται να έχει μερικά θέματα με το βάρος του σπαθιού, αλλά αντίθετα με τον Gohan, ο Trunks δείχνει πιο επιδέξιος. Ακόμα και ο Kibito έχει ξαφνιαστεί με το γεγονός ότι ένας θνητός κατάφερε να μάθει να χρησιμοποιεί ένα θεϊκό αντικείμενο. Ο Κάιο συνέχει την ιδέα να χρησιμοποιήσουν το ισχυρότερο μέταλλο του κόσμου ενάντια στο σπαθί και εμφανίζει ένα κύβο φτιαγμένο από το μέταλλο Κατσίν. Προτού όμως το πετάξει, ο Κίμπιτο τον ενημερώνει ότι ο Μπάμπιτ έχει κάνει την κίνησή του. Οι τρεις τους ξεκινάνε να πάνε στη μάχη και ο Τρανκς ζητάει από τον Κίμπιτο να του αλλάξει τα ρούχα. Μεταφερόμαστε στη μάχη, όπου ήδη μοιάζει ότι ο Τρανκς δεν έχει ελπίδα. Ο Νταμπούρα φτύνει το σπαθί του Τρανκς με αποτέλεσμα να πετρώνει και στη συνέχεια το ανατινάζει. Χωρίς το θεϊκό αντικείμενο, η μάχη δείχνει χαμένη. Ακόμα και ο Κάιο συνεξηγεί ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι ο Μπάμπιτ θα ελέγχει τον Νταμπούρα. Ο Μπάμπιντι επίσης λέει ότι ο Πούι Πούι και ο Γιάκουν που πολέμησαν πιο πριν δεν ήταν τίποτα παραπάνω από δολώματα. Ο Νταμπούρα είναι ο δυνατότερος πολεμιστής του. Ο Κάιωσιν δεν έχει ελπίδα να σταματήσει το σχέδιό του που προετοίμαζε για 10 χρόνια, εννοώντας την επιστροφή του Μπού. Ο Κάιωσιν προσπαθεί να επιτεθεί στον Μπάμπιντι, αλλά ο Νταμπούρα τον χτυπάει. Με τον Κάιωσιν κάτω, ο Μπάμπιντι αρχίζει να τον βασανίζει. Ο Κίμπιτο, ξαφνιασμένος που ο αφέντης του χτυπήθηκε, ευνηδιάζεται από τον Νταμπούρα και σκοτώνεται. Παρ' όλα αυτά, ο Τρανκς δεν αντέχει άλλο. Θέλοντας να προστατέψει το μέλλον, η οργή του τον μεταμορφώνει σε Super Saiyan 2. Αλλά ακόμα και με τη νέα του δύναμη, ο Νταμπούρα δεν ανησυχεί. Ο Τρανκς δεν έχει ελπίδα. Αλλά δεν έχουν τελειώσει όλα. Με τις τελευταίες του δυνάμεις, ο Κάιωσιν παγώνει τον Νταμπούρα, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική που χρησιμοποίησε στον Γκόχαν όταν πολεμούσε τον Κίμπιτο, και ο Τρανκς βρίσκει χρόνο να προετοιμάσει την επίθεσή του και να σκοτώσει τον Νταμπούρα και τον Μπάμπιντι. Η μάχη κερδίθηκε, αλλά δυστυχώς με απώλειες. Ο Κίμπιτο και ο Κάιωσιν είναι νεκροί. Από μακριά, ο Γκόκου Μπλακ κοιτάει τη μάχη και χαίρεται που υπάρχει μια πραγματικότητα, όπου ο επικίνδυνος θεός της καταστροφής του 7ου σύμπαντος είναι νεκρός. Επιστρέφουμε πίσω στο παρόν και ο Μπίρους αναρωτιέται αν ο Μπλακ είναι θεός, μιας και γνωρίζει λεπτομέρειες που αφορούν τους θεούς της καταστροφής, ότι αν σκοτώσει ένα Κάιωσιν, πεθαίνει μαζί του και ο Χακάισιν, το οποίο θεωρείται μια μυστική πληροφορία που μόνο οι υψηλόβαθμοι θεοί το γνωρίζουν. Αλλά σύμφωνα με το Wiz η κατάσταση είναι χειρότερη, γιατί υποπτεύεται ότι ο Μπλακ ταξιδεύει μεταξύ χρονικών περιόδων, δεν ήταν τυχαίο δηλαδή ότι βρήκε μια πραγματικότητα όπου ο Μπίρους ήταν νεκρός. Ο Τρανκς εξηγεί στον Μπίρους ότι δεν έχει ξαναδεί θεό της καταστροφής και ο Γκόκου τον συστήνει και επίσημα, εξηγώντας ότι είναι δυνατότερος από αυτόν και η Μπούλμα επίσης συμπληρώνει ότι ο Μπίρους δεν είναι και πολύ καλό άτομο. Η Μπούλμα πάει να ετοιμάσει τη μηχανή του χρόνου και ο Τρανκς βρίσκει τον μικρό Τρανκς και δείχνει τον ενθουσιασμό του που έχει μεταμορφωθεί σε Super Saiyan και τον συμβουλεύει να προστατεύει τους φίλους του. Βλέπει επίσης και τη Μάη και αφού έχει ακριβώς ότι είναι το ίδιο άτομο με αυτό από το μέλλον, της εξηγεί ότι τη γνώριζε. Ο Σου και ο Πίλαβ ρωτάνε επίσης αν υπάρχουν στο μέλλον, αλλά ο Τρανκς φαίνεται ότι δεν τους έχει δει ποτέ ξανά. Ο Τρανκς πάει να αλλάξει ρούχα και συμφωνεί να βρεθεί με τους άλλους σε ένα εστιατόριο που στο μέλλον έχει καταστραφεί. Από ό,τι φαίνεται από τις αντιδράσεις της, η μικρή Μάη έχει ερωτευτεί τον μελλοντικό Τρανκς. Πίσω στο μέλλον, ο Τρανκς αναρωτιέται αν τώρα που όλοι οι Κάιωσιν από όλα τα σύμπαντα είναι νεκροί και ο Τρανκς έχει χαθεί, είναι πια ελεύθερος και δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να μπορεί να εμποδίσει τα σχέδιά του. Αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρος. Ακολουθεί μια σελίδα δείχνοντάς μας το εστιατόριο που πάει ο Τρανκς, στο μέλλον που είναι κατεστραμμένο και στη συνέχεια στο παρόν που υπάρχει. Ο Τρανκς εξηγεί ότι όλοι οι Κάιωσιν στο μέλλον είναι νεκροί και ο Μπίρους υποθέτει ότι μια και ο Μπλακ έχει αρχίσει και σκοτώνει κόσμο, κάποια στιγμή θα έρθει και στη δική της χρονική περίοδο. Η ιδέα του Wiz είναι να ρωτήσουν τον Κάιωσιν αν γνωρίζει κάποιο θεό σε κάποιο σύμπαν που θα μπορούσε να γίνει κακός. Στο σύμπαν 10, ο Γκοβάσου και ο Κάιωσιν έβαλαν τους ακόλουθούς τους, τον Κίμπιτο και ένα νεαρό Κάιο με το όνομα Ζαμάσου να πολεμήσουν. Ο Κίμπιτο χάνει τη μάχη και ο Γκοβάσου σταματάει τον Ζαμάσου πριν αποτελειώσει τον Κίμπιτο. Ο Κάιωσιν εξηγεί ότι ο Ζαμάσου από άποψη ικανοτήτων μπορεί ίσως να ξεπερνάει όλους τους Κάιωσιν από όλα τα σύμπαντα. Ο Γκοβάσου συμφωνεί, αλλά δυστυχώς λέει ότι ο χαρακτήρας του Ζαμάσου έχει θέματα. Ο Ζαμάσου ήταν ο βόρειος Κάιο του σύμπαντος 10 και τώρα προπονείται για να γίνει Κάιωσιν. Ο Ζαμάσου εκτιμάει τη δύναμη του Κάιωσιν και το γεγονός ότι κατάφερε να καταστρέψει ένα πλάσμα σαν τον Μπού. Αλλά ο Κάιωσιν το σταματάει και του εξηγεί ότι αυτό το κατόρθωμα είναι ενός γενναίου ανθρώπου με το όνομα Γκόκου. Ο Ζαμάσου δείχνει ενοχλημένος με έναν θνητό που έχει δύναμη εισάξια με αυτόν τον θεό, αλλά ο Κάιωσιν του εξηγεί ότι δεν είναι ακόμα όσο δυνατός είναι ένας θεός της καταστροφής. Ο Κάιωσιν και ο Κίμπιτο φεύγουν και ο Γκοβάσου δείχνει τον πλανήτη Μπαμπάρι που κατοικείται από μια νέα άγρια φυλή. Ο Ζαμάσου πιστεύει ότι δεν θα γίνουν ποτέ πολιτισμένοι και προτείνει να τους αφανίσουν, πράγμα που ο Γκοβάσου δεν δέχεται, γιατί είναι δουλειά των θεών της καταστροφής και το κεφάλαιό μας τελειώνει με τον Γκοβάσου να προτείνει στο Ζαμάσου να κοιτάξουν το μέλλον αυτού του πολιτισμού με τα δαχτυλίδια του χρόνου. We'll be right back.
Λοιπόν, αφού τελειώσαμε με το κεφάλαιό μας, καιρός να δούμε ποιο ήταν καλύτερο, το άνιμι ή το μάγκα. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως γιατί το άνιμι δεν έδωσε βάση σε πολλά από τα γεγονότα που αναφέρονται στο μάγκα. Η εκπαίδευση του Τρανκς στο μέλλον ήταν απλά μέρος ενός διαλόγου στο άνιμι, και πολλές χρήσιμες πληροφορίες που δίνονται στο μάγκα δεν έχουν φανερωθεί ακόμα στο άνιμι. Με λίγα λόγια, από άποψη ιστορίας, το μάγκα συνεχίζει να είναι πολύ πιο πλούσιο και ενδιαφέρον. Το άνιμι έδωσε βάση γενικά σε πολλές μάχες, οι οποίες δυστυχώς για τη γενική ιστορία ήταν ασήμαντες. Η μάχη Goku Black εναντίον Goku δεν πρόσφερε τίποτα στην μπλοκή. Δεν μας βοήθησε να καταλάβουμε κάτι, αλλά ούτε μας έδειξε την πραγματική δύναμη του Black. Το μόνο που απέδειξε ήταν ότι για κάποιο λόγο ο Black πριν πάει στο παρελθόν ήταν πιο αδύναμος από ό,τι είναι τώρα, αλλά πάλι δεν βγάζει νόημα. Αν ο Super Saiyan 2 Goku ήταν ισοδύναμος με τον Black, γιατί ο Trunks δυσκολευόταν τόσο? Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να εξηγήσω και να βγάλω θεωρίες για το αν τα ταξίδια στον χρόνο με δαχτυλίδια σε κάνουν πιο αδύναμο, γιατί δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να το φανερώνει αυτό, και επίσης είδαμε το Zamasu να μην ταξιδεύει στο μέλλον και να μην αλλάζει καθόλου η δύναμή του, άρα προτείνω να το αφήσουμε εδώ. Γενικότερα, οι μάχες που δόθηκαν στο άνιμε σε αυτό το σημείο ήταν μέτριες και φάνηκε ότι μας τις πρόσφεραν καθαρά για fan service και χωρίς πολλή σκέψη. Το animation ήταν πολύ μέτριο και γενικότερα φαίνεται ότι το να λένε στους animator φτιάξτε μια μάχη που να δείχνει ωραία, αλλά να μην πηγαίνει πουθενά, δεν βοηθάει την κατάσταση στο άνιμε. Φάνηκε ότι πολλά κομμάτια της μάχης Goku εναντίον Goku Black είχαν φτιαχτεί από διαφορετικά άτομα και τα σχέδια άλλαζαν συνεχώς. Αντίθετα, το μάγκα και στα 16 του κεφάλαια έχει πιο οργανωμένο σχέδιο και είναι αισθητικά καλύτερο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι τέλειο. Δεν πρόκειται να δώσω καλή κριτική στο σχέδιο του μάγκα απλά γιατί είναι καλύτερο από το άνιμε. Δυστυχώς, αντίθετα με τον Toriyama, ο Toyotaro είναι πολύ νέος και δεν έχει αρκετή εμπειρία στο να ζωγραφίσει πολλά και γρήγορα. Μην ξεχνάμε ότι όλες του οι επίσημες δουλειές ως τώρα ήταν ολιγοσέλιδα κεφάλαια για τον Dragon Ball Heroes. Οι 30 συν σελίδες το μήνα οι οποίες πρέπει να προσφέρει φαίνεται να τον κουράζουν υπερβολικά. Αυτό φάνηκε επίσης και την προηγούμενη εβδομάδα, με τη μάχη Black εναντίον Trunks να χάνει από άποψη σχεδίου σε κάποια σημεία και φαίνεται και τώρα, με τον Toyotaro να μην μπορεί ακόμα να δώσει καλά σχέδια για το Zamasu. Επίσης, ακόμα δυστυχώς, το μάγκα δεν έχει αρκετά backgrounds. Στα περισσότερα πάνελ, τα backgrounds είναι λευκά ή έχουν γραμμές για να υπονοούν ταχύτητα. Φυσικά δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Ο Toriyama πριν αρχίσει το Dragon Ball δούλευε χρόνια για τον Dr. Slam. Ήξερε πως θα δίνει ποιότητα και γρήγορα. Ο Toyotaro ακόμα είναι φρέσκος και προσπαθεί να το δουλέψει από ό,τι φαίνεται. Κάτι ακόμα που θέλω να σχολιάσω από την αρχή είναι η έλλειψη του βάρους στα χτυπήματα. Γενικά όλες οι επιθέσεις στο manga δεν δείχνουν να έχουν πολύ βάρος ή να προκαλούν πολύ ζημιά. Κυρίως γιατί ο Toyotaro δεν τονίζει τα σημεία που χτυπάει μπουνιά. Δεν θέλω να γυρνάω όλο πίσω στον Toriyama και να σας λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά ακόμα και στα πρώτα του σχέδια νιώθεις ότι τα χτυπήματα των χαρακτήρων του Toriyama πρέπει να πονάνε. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί να μην οφείλεται καθαρά στον Toyotaro, μιας και μπορεί να τον έχουν αναγκάσει να ζωγραφίζει λιγότερη βία. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και με όλα μου τα παράπονα, θα παραδεχτώ ότι το μάγκα καταφέρνει ακόμα και με καθυστέρηση να μας δίνει μια πιο ενδιαφέρουσα ιστορία από το άνιμε. Η ιδέα ότι ο Κάιος ανακάλυψε το Zamasu και όχι ο Μπίρους βγάζει πολύ πιο πολύ νόημα, μιας και ο Μπίρους δεν δείχνει ενδιαφέρον για όλη τη φάση. Στο άνιμε, το γεγονός ότι ο Μπίρους δεν πάει μαζί του στο μέλλον δείχνει σαν μια τεράστια τρύπα στην μπλοκή, ειδικά όταν τον βλέπουμε να κάνει έρευνα ο ίδιος για τον Black. Αντίθετα, στο μάγκα δείχνει αδιάφορος. Επίσης, αντίθετα με το άνιμε, το μάγκα μας δείχνει μια πιο ομαλή παρουσίαση στο Zamasu. Νικάει τον Γκίμπιτο και πάει να τον αποτελειώσει, δείχνοντάς μας ότι δεν δείχνει έλεος σε κανέναν και γενικά από την αρχή σκέφτεται να αφανίσει κομμάτια της ανθρωπότητας, τα οποία θεωρεί ότι θα μείνουν απολύτιστα για πάντα. Στην θεωρία μου για το Zamasu, είπα ότι θέλει να φτιάξει μια ουτοπία για τους θεούς, το οποίο αργότερα έρχεται σε κόντρα με αυτό που λέω, ότι σκοτώνει θεούς για να πετύχει τους σκοπούς του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Zamasu στο άνιμε δεν δείχνει τους καθαρούς σκοπούς του. Ναι, έχει σχέδιο να εξολοθρεύσει την ανθρωπότητα, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχει δείξει που μπορεί να φτάσει για αυτό. Αντίθετα, το μάγκα με βγάζει σωστό, δείχνοντας ότι ο Zamasu δεν έχει φραγμούς. Τέλος, ενθουσιάστηκα πολύ με τις επιπλέον πληροφορίες που μας παρέχει ο Toyotaro, όπως πότε μεταμορφώθηκε σε Super Saiyan 2 για πρώτη φορά ο Trunks, για τους Kaioshin στο μέλλον που έχουν πεθάνει, για το ποια νούμερο του σύμπαντός του ήταν Kaioshin Zamasu, καθώς και το πέτρωμα του σπαθιού Zeta, το οποίο μας εξηγεί ότι ο Kaioshin έχει πεθάνει. Πολλές φορές έλεγα, μα πώς πέθανε ο Μπίρους αφού το σπαθί Zeta υπάρχει. Τελικά βρήκαμε τη λύση. Δεν υπάρχει πια. Αυτά γενικά μου αρέσουν. Είναι υψηλές λεπτομέρειες που για περισσότερους δεν αλλάζουν κάτι, αλλά για μένα μου αρέσει να μου λύνουν κάποια από τα γιατί μου. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό που συζητάγαμε γενικότερα, ότι ο Black είναι τυχερός που βρέθηκε σε μια πραγματικότητα όπου ο Μπίρους δεν υπάρχει, επιτέλους εξηγήθηκε, δείχνοντάς μας ότι ο Black έχει γυρίσει πάρα πολλές πραγματικότητες και ότι έψαχνε συγκεκριμένα μία όπου ο Μπίρους είναι νεκρός. Όπως καταλαβαίνετε, το μάγκα είναι καθαρός νικητής, ασχέτως των προβλημάτων του, και γιατί επίσης αναλύει μία ενδιάμεση περίοδο όπου το άνιμε δεν ασχολήθηκε να δείξει.
Μιας και τελειώσαμε με τη σύγκριση μεταξύ anime και manga, θα ήθελα να μιλήσω για μερικά τρίβια και γενικά κάποιες λεπτομέρειες που παρατήρησα. Αρχικά ο Toyotaro πάλι, φυσικά επίτηδες μιμείται τον Toriyama, δείχνοντας μας πολλά πάνελ, τα οποία είναι κυριολεκτικά βγαλμένα και ζωγραφισμένα με διαφορετικούς χαρακτήρες από τη δουλειά του Toriyama, όπως αυτή η σκηνή με τον Trunks εναντίον του Νταμπούρα, η οποία θυμίζει τον Gohan εναντίον του Freezer, οι κινήσεις του Trunks με το σπαθί Zeta που θυμίζουν την προπόνηση του Gohan, η φράση που χρησιμοποιεί ο Trunks για το γεγονός ότι θέλει να αλλάξει ρούχα γιατί θεωρεί τα ρούχα των Kaios είναι αστεία, και τέλος η σκηνή με το Κατσί. Που πολλοί ευχόμασταν να σπάσει για να βγει ο γέρος Kaioshin. Αυτό είναι το θέμα, ότι σε κάποια άλλη πραγματικότητα ίσως το σπαθί έσπασε και ο Trunks έγινε Ultimate. Υπάρχουν αμέτρητες ιδέες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Επίσης, μια θεωρία που είχα αρκετό καιρό, το οποίο θα εξηγούσε το μαλλί του Trunks, ήταν ότι ο γέρος Kaioshin δοκίμασε την τελετή πάνω στον Trunks, αλλά επειδή εμφανίστηκε ο Bambit και δεν είχαν χρόνο να την ολοκληρώσουν, ο Trunks πήρε μια μικρή αύξηση στη δύναμή του, επιτρέποντάς του να γίνει Super Saiyan 2, αλλά σαν ποινή το μαλλί του άλλαξε σε χρώμα, κάνοντάς το πιο σκούρο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και μία μικρή πιθανότητα ότι ο Γιωτάρο να μην ζωγραφίζει τον Trunks με μπλε μαλλί, μιας και κανένας δεν το έχει σχολιάσει ως τώρα. Και ναι, πραγματικά ακόμα δεν έχουμε δει τον Trunks έγχρωμο στο μάγκα, άρα ίσως να τον δούμε με μοβ μαλλί. Τέλος, ένα ακόμα αστείο γεγονός είναι ότι ο Toyotaro έγραψε λάθος το όνομα Capsule Corp. Συγκεκριμένα, αντί να το γράψει με α από τη λέξη capsule, δηλαδή τη λέξη κάψουλα, το έγραψε με U από το cap, δηλαδή φλιτζάνι. Πολύ πιθανόν αυτό ξανά να είναι μια αναφορά στα λάθη που έκανε ο Toriyama στα αγγλικά ονόματα, αλλά πάλι μπορεί πολύ απλά να την έγραψε λάθος. Είναι λίγο αστείο, μιας και η λέξη capsule είναι πολύ συνηθισμένη στο Dragon Ball. Αλλά επίσης κανένας από τους editor του manga δεν το πήρε πρέφα. Εντάξει, παρόλα αυτά δεν μπορώ να κατηγορήσω τους Ιάπωνες για τα λάθη τους στα αγγλικά, γενικά δεν το έχουν πολύ με τις ξένες γλώσσες. Λοιπόν, αυτό ήταν το 16ο κεφάλαιο του Dragon Ball Super. Πολλή ιστορία, ενδιαφέρον νέες πλοκές και γενικότερα πολύ καλύτερη εμπειρία από το anime. Ελπίζω να σας άρεσε. Γιατί προσωπικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας!